Βρυσίδα μου αγαπημένη, καλημέρα, κορίτσι μου γλυκό. Καλημέρα σας, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, Βρυσίδα. Είχε προγραμματισμένο, είχε έρθει στην εκπομπή μας και μετά είχε προγραμματισμένο ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και είχε αποφασίσει για ένα διάστημα να αφιερωθεί και να αφοσιωθεί σε άλλα πράγματα και δεν ήθελες εμπλοκή πια με το Survivor, τουλάχιστον σε εκπομπές, με συνεντεύξεις και οτιδήποτε άλλο. Εγώ σου ζήτησα σήμερα να είσαι μαζί μας, γιατί πραγματικά θέλω να δω αν είσαι καλά. Ανέβασες ένα story που πήρα τηλέφωνο και λέω τι έπαθε το κορίτσι. Έγινε κάτι κακό, κάποιος την πείραξε. Είπαμε κάτι που εμείς εδώ στην εκπομπή που την πείραξε. Παρότι μετά έκανες μία, τέλος πάντων, διευκρίνηση, γνωρίζω ότι έχεις δεχθεί μεγάλη επίθεση. Τι έχει συμβεί? Επειδή ξέρουν πάρα πολύ κόσμος ότι η υπομονή μου είναι πολύ εύκολη να την εξαντλήσουν, ειδικά μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί γενικότερα έχω πάρα πολύ υπομονή. Πέρσι άντεξα πολλά στο περσινό Survivor. Επειδή θέλω να κάνω πόλεμο στο Σπύρο και εγώ είμαι έξω, κάνω πόλεμο σε μένα. Δηλαδή? Και γενικότερα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος. Έχω ηρεμήσει, χθες ήταν μια πολύ όμορφη μέρα, εκτός social, δεν μπήκα να δω. Και δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Απλά προσπαθεί πολλοί κόσμος μέσω εμένα που είμαι έξω να μου κάνουν πόλεμο και να κάνουν και στο Σπύρο και να κάνουν πάρα πολύ στο Σπύρο ώστε εγώ να νευριάσω και να ξεσπάσω. Δεν θα πέσω στο επίπεδό τους, δεν θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις που λένε σαπίλες, σάπια και όλα αυτά που μιλάνε για το Σπύρο. Δεν αξίζει σε μένα να μιλήσω έτσι. Ας μιλάνε αυτοί και ας δείχνουν το ποιόν τους. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Απλά δεν είμαι. Είμαι σε μια περίοδο πολύ ευάλωτη αυτή τη στιγμή, στην περίοδο που βρίσκομαι, και ξεσπώ λίγο πιο εύκολα, ενώ δεν ήμουν έτσι. Απλά προσπαθώ να στηρίξω τον σύντροφό μου και να είμαι εδώ δίπλα του. Βρυσίδα, έχεις πει ότι μετάνιωσες τελικά που αποχώρησες μέσα σε αυτά που διαβάσαμε. Έχω πει ότι μετάνιωσα σε ένα σημείο, δηλαδή πρέπει να είμαι εδώ, γιατί θέλω να είμαι εδώ δίπλα στην οικογένειά μου για κάποιους λόγους. Απ' την άλλη όμως μετάνιωσα για δύο λόγους. Πρώτον, άφησα το Σπύρο μόνο του μέσα και ήθελα να είμαι δίπλα του. Δεύτερον, γιατί είχα COVID πριν κάποιες εβδομάδες πριν πω στο παιχνίδι, δύο συγκεκριμένα, και αυτό μου άφησε το long COVID. Και αυτό με πήρε στο στέρνο και νόμιζα ότι ψυχολογικά δεν άντεχα το παιχνίδι. Εν τέλει δεν ήταν το παιχνίδι. Ήμουνα εγώ, ήταν ο COVID. Οπότε άντεχα το παιχνίδι. Θα μπορούσα να κάτσω. Και το άλλο, γιατί έξω γίνεται. Παραπάνω τελικά τρεις λόγους. Με μπερδεύτηκε το πρωί, ακόμα τώρα ξύπνησα. Άλλος λόγος είναι το ότι έξω είναι χειρότερα. Δηλαδή, καλύτερα να ήμουν μέσα και ας με έβριζαν, παρά να με έξω. Ουσιαστικά λοιπόν έλεγες μέσα στο παιχνίδι: δεν αντέχω ψυχολογικά, θέλω να βγω έξω. Αλλά από αυτά που αντιμετωπίζεις και διαβάζεις κατά καιρούς από τη στιγμή που βγήκες και μία επίθεση που δέχεσαι, γίνεσαι χειρότερα. Αυτό θέλεις να πεις. Οπότε, επειδή είσαι σε μία περίοδο ευάλωτη, θα ήθελες λίγο ο κόσμος να σε αφήσει εκτός παιχνιδιού. Ναι, σίγουρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Δεν θα συζητήσουμε για τον Σπύρο, το βάζουμε στην άκρη, γιατί κάθε φορά που μιλάς δέχεσαι εσύ τα αρνητικά ή τα θετικά σχόλια. Αν και στα τελευταία επεισόδια δεν είναι ο Μαρτίκας που κινεί τις μαριονέτες. Ήταν και πιο ήσυχος και χθες. Και πιο ήσυχος και ακούστηκε χθες ότι δεν είναι ο Μαρτίκας, είναι ο Καραγκούνιας αυτός που κινεί. Και χθες λέω πού είναι ο Σπύρος, γιατί δεν μιλάει. Τα βλέπεις. Το πρώτο επεισόδιο που δεν τον είδα, ισχύει. Χθες ήταν πάρα πολύ ρεμός. Τα λιγότερα πλάνα από κάθε επεισόδιο. Οπότε... Πραγματικά.